Νίκο, καλησπέρα. Χαίρομαι, χαίρομαι. Είναι ο κύριος Τριμάτης, έχει ανακοινωθεί στο διάστημα των διακοπών μου ότι είναι μέλος της διοίκησης του Άρη, αντιπρόεδρος όπως βλέπω εδώ. Και δεν το πήρα χαμπάρι. Όχι. Ωραία. Δεν έχει ανακοινωθεί. Στην ουσία όμως, αν θες να σου το πω έτσι, λειτουργεί ως αντιπρόεδρος του ΑΕΑΡΙΣ. Δηλαδή το μόνο που μένει είναι να ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, ανάλυσέ το μου λίγο αυτό, σε παρακαλώ. Την ουσία είναι που μου λες. Στον στενό κύκλο του Θόδωρου Καρυπίδη, που γενικά επιλέγει προσεκτικά τους συνεργάτες του και δεν έχει πολλά άτομα στο στενό κύκλο, λειτουργεί ουσιαστικά ως αντιπρόεδρος της ΠΑΕ και έχει αναλάβει και ως αντιπρόεδρος της ΠΑΕ έναν ηγετικό ρόλο στο πρόσωπο του γηπέδου. Στην κουβέντα που είναι να γίνει την ερχόμενη Πέμπτη με την κυβέρνηση, μάλλον με τη τηλεδιάσκεψη, για το επόμενο βήμα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανταλλαγή των εκτάσεων, δηλαδή να πάρει ο Άρης την πολιτική του ΑΕΚ στην Πηλαία και να πάρει η πολιτεία την πολιτική της Σάγκλαου, ο κύριος Τριμάτης με τον κύριο Βανίκη είναι αυτοί που θα πρωτοστατήσουν. Μαζί με όλους τους πόλους φυσικά που θα δώσουν. Αυτό προκύπτει από επίσημη ενημέρωση που έχεις ή από την ΠΑΕ ή από ρεπορτάζ δικό σου. Ρεπορτάζ. Μάλιστα. Προτάζει, είναι πράγματα που τα είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το ραντεβού. Και λόγω της εμπειρίας στο real estate και γενικά στα κίνητα και της επιχειρηματικής του δραστηριότητα, ο Καρυπίδης πιστεύεται, φυσικά θα ασχολείται και ο Καρυπίδης με το θέμα του γηπέδου, αλλά το αφήνει και στα χέρια των ειδικών. Και στην προκειμένη περίπτωση του κύριου Τριμάτη μαζί με τους υπόλοιπους, τον κύριο Δούμα, τον κύριο Μπίλια, τον Λευτέρη Δαρβανίτη ως πρόεδρο του Τέχνη, τον κύριο Γιουτίκα και άλλα άτομα τα οποία έχουν εμπλοκεί αυτή τη στιγμή στις επαφές με την κυβέρνηση για το θέμα του γηπέδου, το οποίο και λόγω, γιατί εγώ μεγαλύτερη σε αυτά, και διότι και λόγω της ΔΕΣ, αλλά και επειδή, όπως μου λένε κάτι φίλοι μου πολιτικοί αναλυτές, η τελευταία χρονιά της ηττήριας κυβέρνησης είναι στην ουσία η έναρξη της προεκλογικής περίοδου, ο Άρης φυσικά είναι ότι πάει να εκμεταλλευτεί και αυτά τα πράγματα και πολύ καλά κάνει. Όπως θα έχουν κάνει και άλλοι στο παρελθόν. Δηλαδή το θέμα του γηπέδου στον Άρη, μετά από αυτή τη συνάντηση πιστεύω θα προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς. Ναι. Και ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που ο κύριος Τριμάτης μπήκε στην ομάδα. Και είναι πλέον στο στενό κύκλο των συνεργατών του Θόδωρου Καρυπίδη. Άρα λοιπόν αυτό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕΑΡΙΣ, η δημοσιοποίηση ουσιαστικά του δέματος επίσημα, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ο νέος αντιπρόεδρος της ΠΑΕΑΡΙΣ, με τις αρμοδιότητες αυτές. Ας πούμε, όπως λέει και το κείμενο εδώ, δεν θα ψάχνει παίκτες αυτό, δεν ασχολείται με την ομάδα, δεν θα. Όχι, όχι. Δεν θα στραβώνει με τον προπονητή, δηλαδή. Και θα θέλει να τον διώξει. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που μπορούν να ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Δεν θα το κάνει ο κύριος Τριμάτης. Ναι. Έκαθο το είδος του. Δεν ξέρω ότι και αυτό, δηλαδή, μέσα στο άρθρο που διάβαζε πριν, ότι αν εντοπίσει κάποιο λαβράκι με Αγγλία, είναι και λίγο σάλτσα του δημοσιογράφου. Ναι, εντάξει, εννοείται. Είναι και λίγο σάλτσα. Εννοείται. Λίγο γαρνιτούρα και λίγο πιλαφάκι, λέω, δεν πατά τη γαντά στην τελετά. Αυτό. Πουρέ, γλυκοπατάτο και έτσι, ναι. Πουρέ. Το fuel pass των 80, το ψηφιακό του φτάνει για την Mercedes του Εθνάρχη. Σίγουρα του φτάνει να πάει από Φάληρο μέχρι Χάνθ. Μέχρι Χάνθ φτάνει. Αμπράβο. Γιατί όταν το βάζεις μπρος και ένα εικοσάρικο. Και όταν βάζεις πρώτη και άλλο ένα εικοσάρικο. Ναι, όντως. 4 τόνους, 6.000 κυβικά κοντά, εντάξει, και του 1960 είναι, πότε είναι αυτό, το 70. Πού να το παρκάρεις, ρε Γιώργο, στο κέντρο αυτό. Τίποτα, και μη σε βρει στο δρόμο, γιατί άμα σε βρει στο δρόμο θα σε στείλει 10 χιλιόμετρα απέναντι. Καλή. Ναι. Άρα λοιπόν Τριμάτης υπάρχει κανονικά, ναι. Δεν έτυχε, ας πούμε, στη Σουήτα. Υπάρχει, πέτυχε το deal, ας πούμε, και είναι συμπαίκτης του κυρίου Καρυπίδη. Κοίτα, το συμπαίκτης δεν το χρησιμοποιώ πολύ ως λέξη, διότι ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο. Μπορεί να πει ότι είναι οικονομικός συμπαίκτης, μπορεί να πει ότι είναι συμπαίκτης που σου προσφέρει τη γνώση του και την εμπειρία του πάνω σε ένα κομμάτι. Ναι.
στην προκειμένη περίπτωση αυτού του γηπέδου. Υπάλληλος της ΠΑΕ δεν είναι σίγουρα. Δηλαδή δεν θα έχει μισθό από την ΠΑΕ. Έτσι δεν είναι. Όχι. Άρα συμπέκτης. Αντιπρόεδρος ΠΑΕ. Άρα συμπέκτης. Και όλοι και ο ίδιος άλλωστε ότι αγαπάω τον Άρη, η οικογένειά μου αγαπάει τον Άρη και θέλει να βοηθήσει. Εμένα, η ουσία για μένα στο θέμα του τριμάτου είναι ότι ο Άρης έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο τα τελευταία χρόνια που κατάφερε και προσέλκυσε έναν τόσο ισχυρό οικονομικά άνθρωπο. Πέραν του Καρυπίδη τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Έχει και αυτό την αξία του για μένα. Διότι υπήρχαν εποχές που ο Καρυπίδης ήταν ο μόνος που είχε βγει μπροστά για τον Άρη και έβαλε λεφτά πολλά και συνεχίζει να βάζει, αλλά δεν εμφανιζόταν κανένας άλλος. Δεν έβλεπα εγώ κανέναν να είναι ιδιαίτερα δραστήριος και γενικός και να πει αν με ενδιαφέρει να εμπλακώ στον Άρη. Πλέον όμως βλέπεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος όπως ο κύριος Κλημάτης, ο οποίος έρχεται, μπαίνει και θέλει να βοηθήσει. Μάλιστα. Εντάξει. Okay, εγώ δεν έχω άλλες απορίες. Με κάλυψε σε όλα και με αυτό που είδα τέλος πάντων εδώ. Τη δική σου βοήθεια χρειαζόμουν. Μου επιβεβαιώνεις λοιπόν εσύ ότι υπάρχει στην ΠΑΕ ο κύριος Τριμάτης και αυτό που ουσιαστικά μένει είναι να ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ. Αυτό έχω και εγώ σε ενημέρωση. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι πλέον το ζήτημα. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ ότι ο Άρης μαζί με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Βόλο κλήθηκαν σε απολογία από το πειθαρχικό όργανο της Super League και ο Μπέος από ό,τι βλέπω εδώ για το μάτς βέβαια και η ΠΑΕ Άρης και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός όπως είπα πριν και όλοι οι γηπεδούχοι σχεδόν, οι πέντε από τους από τις αυτές. Όλοι οι γηπεδούχοι. Ναι. Όλοι οι γηπεδούχοι σχεδόν. Όλοι οι γηπεδούχοι σχεδόν. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο. Μιλήσαμε και στο ξεκίνημα με τον Μιγγέλ Κορέια. Μας είπε 2-3 πραγματάκια για τον Μπρούνο. Πώς το λένε? Εξαιρετική περίπτωση. Μπρούνο. Εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Σε τελικό στάδιο είναι η διαπραγματεύση του Άρη με την Πόρτο για τον αριθμό του. Πες τον λίγο. Μπρούνο, Μπρούνο τι? Μπρούνο Κώστα. Μπρούνο Κώστα. Ναι, Μπρούνο Γκαρσία μου έρχονταν να πω. Να σου πω λίγο για το. Αυτός ναι. Είναι σε διαπραγματεύσεις. Και είναι κοντά, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Τώρα, κοντά. Μία και μισή. Είναι κοντά. Μπράβο, αυτό. Σπουδαία μεταγραφή, ρε φίλε, τον πάρει ο Άρης. Είναι κοντά. Είναι πολύ κοντά. Είναι πρώτη για εξαιρετική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ο Άρης πάει να πάρει τον Σάσα, αλλά πέρα τις αμυντικές αρετές και με επιθετικές αρετές. Ναι, αυτό είπε και ο Μιχάλης Τσόμος πριν. Ότι είναι λίγο. Πάει να πάρει μια βελτιωμένη έκδοση του Βραζιλιάνου. Είναι πολύ καλός παίκτης. Και είναι παίκτης που δεν θα χρειαστεί χρόνο κτλ. Προχθές το βράδυ έπαιξε 70 λεπτά βασικός με την Πόρτο κοντά στη Sporting Savona. Ναι, αυτό είπα και στο Μίγκελ πριν. Όχι, κοίτα, ο Καρυπίδης με τις κινήσεις επιβεβαιώνει τη δήλωση που έκανε την περασμένη Πέμπτη. Εμείς, παιδιά, πάμε για τη διεκδίκηση στον τίτλο. Αυτό θέλει. Με τις κινήσεις που κάνει αυτό φαίνεται. Ναι, εννοείται. Και κάνει ακόμα μια φανταχτερή, να το πω έτσι, μεταγραφή που έχει ουσία βέβαια. Γιατί είναι σημαντικό να μην δεν φτάνει μόνο να φανταχτερή, να έχει και. Να έχει ουσία. Σήμερα περιμένουμε να τελειώσει και τον Κουλού, αφού δεν προλάβα να το πω χθες το βράδυ οι δύο πλευρές να ρυθμίσουν και τις τελευταίες δύο μέρες στο συμβόλαιό του. Είναι λίγο έτσι, πώς θα το πω, της λεπτομέρειας ο μάνατζερ του, από ό,τι μαθαίνω. Να το μπόνους, να το ένα, να το άλλο, να έτσι κτλ. Οκ, φυσιολογικό. Θα τελειώσει μάλλον σήμερα. Τώρα μιλάμε και για ένα παιχνίδι πρόπερση στην Τωρίνο, έπαιρνε 4 εκατομμύρια το χρόνο. Ο Ιχουλού θα τελειώσει και η δική του υπόθεση και ο Άρης, όπως έχουμε ξαναπεί, κινείται για έναν ακόμα στόπερ, προϋποθέσεις για να κλείσει μια καλή τετράδα, ανταγωνιστική τετράδα κεντρικών αμυντικών στα μετόπιστε και υπό προϋποθέσεις και για έναν επιθετικό. Αυτό με το φανφέρι το οποίο βγήκε ως φήμη από χθες, είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που απασχόλησε σίγουρα τον Άρη τον περασμένο Γενάρη. Είχε καταθέσει τον Καρυπίδης πρόταση στον Μπέο και ο Βόλος την απέρριψε γιατί ο Μπέο ζητούσε 10 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Φανφέρετ αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα για τον Άγαλου. Κοιτάει, αν δεν δει Χαΐρη εκτός των συνόρων, να το πω έτσι λαϊκά, μπορεί να ασχοληθεί ο Άρης με τον Φανφέρετ και να κάνει κίνηση. Αλλά είναι και ένας παίκτης για τον οποίο ο Βόλος θεωρεί ότι εξαιρεί υπερβολικά χρήματα, διότι το συμβόλαιο του λύγει το επόμενο καλοκαίρι και όποιος θέλει το συμφωνεί ως ελεύθερο τον επόμενο Γενάρη. Ναι, έτσι. Δηλαδή για μένα για αυτό τον παίκτη δεν χρειάζεται ο Άρης να δώσει παραπάνω από κάπου 200.000 ευρώ αν μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί μαζί του. Γιατί αυτή τη στιγμή το θέμα του Φανφέρ δεν επιβεβαιώνεται το. Μάλιστα. Εντάξει, Νίκο. Οπότε το πάζλ σιγά σιγά συμπληρώνεται στον Άρη. Νομίζω τώρα, εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή, με τον Τούρμπε τι έγινε? Ένα αποστάρισμα λίγο περίεργο αυτό. Αυτός γιατί δεν έπαιξε προχθές? Έκανε ένα μυστήριο. Δεν ήταν τραυματίας ήταν.
Όχι, ρε, λόγω των ξένων τον άφησε. Με το Λιβαδιακό, δηλαδή, στο Χαριλάο, πρώτη αγωνιστική, τον Ιτούρμπε άφησε έξω. Θα σου πω, Φαμπιάνο, ο Ντουμπάγιο, Γκρέι, Πάλμα και Ιτούρμπε. Αυτή ήταν. Ναι. Ένα από αυτούς έπρεπε να διαλέξει. Μα μου αφήνεις την Μπεχτάρα την καλή. Την Μπεχτάρα την καλή έξω στο παιχνίδι με το Λιβαδιακό στο Χαριλάο. Δεν φάνηκε νομίζω να σου πω την αλήθεια που είσαι τόσο πολύ. Δηλαδή ο Καμάτσο που έπαιξε η θέση του δεν σου λέω ότι έκανε παπάδες, αλλά ήταν θετικός. Και ο Μπούργος πήγε με τη λογική ότι είναι μια θέση ότι έχω πολλές επιλογές. Καμάτσο μόνο. Μόνο με την ευκαιρία που έχασε στο Ισραήλ έπρεπε να παίξει τον Άρη τα Χριστούγεννα ξανά. Εντάξει, όλα μπαίνουν και όλα. Έγινε και αυτό. Τον Τριμάτι παίρνει, δεν περιμένα. Να τα φτιάξω, να τη φτιάξει την ομάδα μια χαρά. Σωστό κι αυτό. Εντάξει, έγινε αλλά Νίκο. Νομίζω ότι τώρα με τον Πανετολικό θα τον επαναφέρει. Θα το δούμε και τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδόπουλε, να είστε καλά.